Γεια σας, είμαι η Εύη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί αυτή την υπέροχη τσάντα. Η επιλογή μου είναι σε λευκό χρώμα, το kit το έχω πάρει από το Hardybrand. Υπάρχει βέβαια σε πάρα πολλούς συνδυασμούς, έντονα χρώματα, ίδιο χρώμα το νήμα με το δερμάτινο στοιχείο, διαφορετικά χρώματα σε αντίθεση. Το kit έρχεται με το καπάκι, τον πάτο και το νήμα κατενέλα. Η αλυσίδα είναι μέσα, απλά εγώ έχω προσθέσει αυτό το κομμάτι, έχω πάρει έξτρα αυτούς τους κρίκους, γιατί μου άρεσε πολύ να την κάνω λίγο ιδιαίτερη. Κρατιέται έτσι, κρατιέται και μακριά, πιο γοντή, πιο μακριά. Κατά τη γνώμη μου είναι μια υπέροχη τσάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε να την κάνουμε μαζί. Το νήμα κατενέλα το πλέκω με βελονάκι νούμερο 4. Θα χρησιμοποιήσω όμως και το 3,5 για τον πάτο, για να μην δυσκολεύομαι και κουράζω το χέρι μου. Περνάει και το τεσάρι, όμως όταν είναι δύο άριχτα μαζί, δίνουμε πολύ ζόρι στο χέρι μας, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα καταπονούμε. Ξεκινάμε λοιπόν από τη μέση περίπου του στενού σημείου, τραβάω το νήμα μου, κάνω μια αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω. Τον συγκεκριμένο πάτο θα τον κάνω 1-2, 1-2. Ένα άριχτο στη μία τρύπα, δύο στην επόμενη. Τις γωνίες θα τις κάνω λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά. Θέλω την απόλυτη γωνία για αυτή την τσάντα. Οπότε στη γωνία κάνω δύο άριχτα, μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω κάνοντας άλλα δύο άριχτα. Νάτι. Ο γωνιακός μου πόντος αυτή τη φορά λοιπόν είναι μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω κάνοντας ένα άριχτο, δύο άριχτα. Δύο, αλυσίδα, δύο. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι την επόμενη γωνία που θα κάνω το ίδιο. Στον τελευταίο πόντο χρωστάω άλλον έναν για να γίνουν δύο. Πάντα αυτό κάνω, γιατί αλλιώς έχουν μεγάλη απόσταση οι πόντοι μεταξύ τους. Και κλείνω στην αρχική αλυσίδα που είχα κάνει με ένα βουβό. Τελείωσα την πρώτη σειρά με το βελονάκι νούμερο 3,5 και θα πάρω το κανονικό μου βελονάκι, το νούμερο 4. Λοιπόν, το σχέδιο που θα σας δείξω είναι πολλαπλάσιο των 4 πόντων. Επειδή θα κάνω άλλη μια σειρά με άριχτα, είναι ευκαιρία να μετρήσω πόσους πόντους έχω, να δω αν είναι σωστό το πολλαπλάσιό μου και να προσθέσω και άλλο ένα σετ που χρειάζομαι για να δώσω λίγο αέρα στην τσάντα μου και να είναι όλοι μου οι πόντοι σωστοί. Μετρώντας τους πόντους μου βλέπω ότι έχω 2 πόντους εδώ, μου περισσεύουν για το πολλαπλάσιο. Για να τους κάνω 4, θα προσθέσω άλλους 2 πόντους στις 2 μεγάλες πλευρές και επειδή θέλω ένα σετ ακόμα να προσθέσω, θα προσθέσω στις 4 γωνίες μου 4 πόντους. Έτσι, έχω φτιάξει την πρώτη μου σειρά με τα σωστά πολλαπλάσια των 4 και έχω προσθέσει κι άλλο ένα σετ που θέλω. Απλά το κάνουμε σε αυτή τη σειρά γύρω-γύρω για να προσθέσουμε τους πόντους που θέλουμε γύρω-γύρω όμοια. 2 πόντους λοιπόν προσθέτω στις φαρδιές πλευρές για να στρώσω τα πρώτα που μου λείπουνε και 4 πόντους που θα βάλω σε κάθε γωνία το νέο πολλαπλάσιο που προσθέτω για να δώσω λίγο αέρα. Εάν δεν βάλετε άλλο ένα σετ τουλάχιστον, η τσάντα θα τραβήξει πολύ. Επίσης, αν πλέκετε πιο σφιχτά από μένα, θα το δείτε, από την πρώτη σειρά θα αρχίσει πάλι να σας κάνει βάρκα. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να προσθέσετε άλλο ένα σετ των 4 πόντων. Ξυλώστε και γυρίστε πίσω σε αυτή την δεύτερη σειρά που κάνω τώρα και κάντε άλλο ένα σετ των 4 πόντων. Έκανα λοιπόν 2 στη γωνία μου και συνεχίζω όπως σας είπα. Φτάνω λοιπόν στο τέλος, εδώ να σας επισημάνω την προσοχή ότι αυτός είναι ο πόντος που πρέπει να μπω, είναι πεντακάθαρος. Γι' αυτό στον πρώτο μου πόντο τον ξεκινάω, κάνω μία αλυσίδα στον αέρα και μπαίνω στον ίδιο ακριβώς πόντο και κάνω άριχτο.
Για να έχω καθαρό πόντο και να μην μπερδευόμαστε όταν τελειώνει η σειρά. Δείτε, εδώ πάνω θα πατάω πάντα. Όχι όμως εδώ κάτω, γιατί εκεί είναι η αλυσίδα που έριξα για να γυρίσω. Εάν μπούμε εκεί θα έχουμε αύξηση. Η επόμενη σειρά μου είναι μία απλή σειρά με άριχτα, στην πίσω, θηλιά, γύρω-γύρω, χωρίς να προσθέσω κανένα πόντο μου, κανένα πόντο, μόνο και μόνο για να στρώσω, να σηκώσω από τον πάτο την τσάντα μου, τα πλαϊνά της. Έφτασα στο τέλος, κλείνω πάλι με ένα βουβό, αλυσίδα στον αέρα και άριχτο στον ίδιο πόντο. Αυτό που έκανα τώρα ήταν να σηκώσω όμορφα γύρω γύρω την τσάντα μου. Να το. Πάμε για το σχέδιο. Παίρνω νήμα, αφήνω δύο πόντους και στον τρίτο πόντο κάνω πέντε ποδαράκια. Ο πρώτος μου πόντος είναι το άριχτο που έκανα. Παίρνω νήμα, αφήνω δύο πόντους, στον τρίτο κάνω πέντε ποδαράκια. Αφήνω δύο πόντους καινούς και στον τρίτο κάνω ένα άριχτο. Παίρνω νήμα, αφήνω δύο πόντους καινούς και στον τρίτο κάνω πέντε ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ θα τραβήξω καλά αυτή τη θηλιά την αρχική, επειδή είναι γωνία και τραβάει, θα μου κάνει μεγάλη τρύπα ο πόντος. Όσο μπορώ θα σφίξω τα πέντε ποδαράκια μου. Αυτή είναι η επανάληψη του σχεδίου μας. Άριχτο, αφήνουμε δύο πόντους καινούς, στον τρίτο κάνουμε πέντε ποδαράκια. Αφήνουμε δύο πόντους καινούς, στον τρίτο πέντε ποδαράκια. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά, μέχρι που θα επιστρέψουμε στο τέλος, θα φτάσουμε στο τέλος και αφού έχουμε κάνει 5 άριχτα, θα έχουμε 2 πόντους καινούς και θα κλείσουμε στο τελευταίο μας άριχτο. Είμαι σωστή, μου περισσεύουν 2 πόντοι και πάνω στο πρώτο άριχτο κλείνω με βουβό. Αυτή είναι η πρώτη σειρά του σχεδίου. Από δύο σειρές αποτελείται το σχέδιό μας. Πάμε να σας δείξω και τη δεύτερη, που είναι ακόμα πιο απλή και εύκολη. Εδώ που είμαι, κάνω δύο αλυσίδες που είναι το πρώτο μου ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες που είναι το κενό ανάμεσα στα ποδαράκια. Και παίρνω πάλι νήμα και μπαίνω και κάνω ένα ποδαράκι. Έχω δημιουργήσει το πρώτο μου V με τρεις αλυσίδες από πάνω που το χωρίζουν. Μπαίνω στον κεντρικό πόντο από τη βεντάλια, κάνοντας ένα άριχτο. Παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο άριχτο και κάνω το V που σας έδειξα. Ένα ποδαράκι, τρεις αλυσίδες, ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Να το V. Μπαίνω στο μεσαίο πόντο τη βεντάλια και κάνω ένα άριχτο. Παίρνω νήμα και πάω στο επόμενο άριχτο για να κάνω το V. Ποδαράκι, τρεις αλυσίδες ενδιάμεσα, ποδαράκι. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά που επαναλαμβάνουμε. Φτάνοντας στο τέλος, είμαι άριχτο πάνω στη βεντάλια και 1-2 στον τρίτο πόντο, κλείνω με βουβό. Εδώ τώρα θα μπω με ένα βουβό στο κέντρο από το V, θα κάνω τρεις αλυσίδες που είναι το πρώτο μου ποδαράκι και ακόμα 4 ποδαράκια. Άρα μέσα σε κάθε V θα δημιουργώ μια βεντάλια τώρα.
5 ποδαράκια. Πάω στο επόμενο άριχτο και κάνω άριχτο. Παίρνω νήμα και κάνω 5 ποδαράκια μέσα στο επόμενο βε. Στο άριχτο άριχτο και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν, φίλες μου, το σχέδιο. Δύο σειρές επαναλαμβάνουμε. Την τρίτη σας την έδειξα για να σας πω ότι τις βεντάλιες μας τώρα πια τις κάνουμε μέσα στο βε και συνεχίζουμε μέχρι το ύψος που θέλουμε και ευχαριστεί την κάθε μία από μας. Εγώ την τσάντα μου την έφτασα σε αυτό το ύψος. Είναι 19 εκατοστά, με την περιμετρική που θα κάνω από πάνω θα φτάσει τα 20. Και δείτε, αυτή η μικρή κλίση είναι φυσιολογική. Αυτό θα στρώσει με την επένδυση. Αν όμως δείτε ότι σας κάνει πολύ μεγαλύτερη κλίση στην αρχή, όπως σας είπα πριν, μη συνεχίσετε, είναι κρίμα, θα γίνει η τσάντα σας στο τέλος βάρκα. Ή βάλτε μεγαλύτερο νούμερο βελονάκι ή προσθέστε άλλο ένα σετ των 4 πόντων. Πάμε για την τελευταία μας σειρά. Η περιμετρική μου σειρά θα είναι 3 μισά ποδαράκια σε κάθε κοιλιά προς τα μέσα, 3 άριχτα πάνω στους πόντους της βεντάλιας μου. Μισό ποδαράκι ξεκινάω, μισό ποδαράκι το δεύτερο, το τρίτο θα γίνει όταν θα τελειώσω, συνεχίζω με 3 άριχτα. Έτσι εξαλείφονται οι καμπύλες και φτάνει το τελείωμα της τσάντας όσο το δυνατόν πιο λίγο. Έφτασα στο τέλος, έκανα το μισό ποδαράκι που χρώσταγα και κλείνω με ένα βουβό. 3 μισά, 3 άριχτα, 3 μισά, 3 άριχτα. Έχω βάλει στον νήμο μου ποντοδείκτη για να μην ξυλωθεί, γιατί το χρειάζομαι, θα συνεχίσω. Και σε αυτό το σημείο ή προχωράτε βάζοντας το καπάκι, το κούμπωμα, τη φόδρα και είσαστε έτοιμες, ή θα ακολουθήσετε αυτό που θα κάνω κι εγώ. Επειδή αυτές τις δύο πλευρές εγώ, τις μεγάλες, τις θέλω σταθερές, θα βάλω μία επένδυση, λίγο πλέγμα μέσα. Θα μου πεις γιατί μόνο σε αυτές τις δύο πλευρές. Οι πλαϊνές δεν με ενδιαφέρουν. Οι πλαϊνές θα λυγίζουν έτσι κι αλλιώς για να κουμπώσει η τσάντα μου. Εγώ έκοψα ένα κομμάτι πλέγμα όσο είναι αυτό το φάρδος της τσάντας μου και περιμετρικά οι δύο πλευρές και ο πάτος, ώστε να το βάλω μέσα και να είναι πάτος και δύο πλαϊνά μονοκόμματα και πιο σταθερά. Επειδή η πλέξη μας έχει τρυπούλες και δεν θέλω να φαίνεται το πλέγμα, αλλά ούτως ή αλλιώς δεν μου αρέσει να το πιάνω στην τσάντα μου το πλέγμα, πάντα βάζω ένα κομμάτι ύφασμα, κάτι. Εγώ τώρα έτυχε να έχω ένα θερμοκολλητικό λευκό και έβαλα αυτό. Ένα κομμάτι λοιπόν ύφασμα στο χρώμα της τσάντας σας, ώστε και θα μπει από την πλευρά του υφάσματος, ώστε θα είναι πιο λία, δεν θα φαίνεται το πλέγμα και δεν θα το νιώθουμε και στα χέρια. Έβαλα δύο σημάδια αφού μέτρησα πόσο είναι οι πλευρές μου και ο πάτος με το μολύβι μου και το λυγίζω εκεί, τον τσακίζω το πάτο μου για να μπει πιο εύκολα και να μην μπεδεύομαι να τον στρώσω μέσα, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Το τσακίζω καλά και το φοράω μέσα στην τσάντα μου. Το έπιασα με τα γνωστά μου κλιπ και πάμε να κάνουμε την τελευταία μας σειρά, η οποία είναι άλλη μια σειρά με άριχτα που θα πιάσω και το πλέγμα μαζί. Εάν δεν βάλετε πλέγμα, κάντε μου άλλη μια σειρά με άριχτα από εκεί που ήσασταν, γιατί θα γίνει πιο λίγο, πιο όμορφο το τελείωμα. Εγώ θα την κάνω μαζί με το πλέγμα. Ξεκίνησα λοιπόν στη στενή μου πλευρά. Θα σας πω βέβαια ότι εγώ
και στη στενή πλευρά και στη μία φαρδιά την πρώτη, έγραψα πόσους πόντους έκανα, τα σημείωσα κάπου, για να είμαι σίγουρη ότι και στις άλλες δύο πλευρές θα κάνω ακριβώς τους ίδιους, για να μου γίνει ολόησχη η τσάντα μου. Και θα συνεχίσω με το γνωστό τρόπο, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, άριχτο πιάνοντας την τσάντα και το πλέγμα μαζί. Λοιπόν, έχω φτάσει στην τελευταία πλευρά, την πίσω, και θα συνεχίσω να το ενώνω, αλλά όταν κόψω το νήμα μου, θα το ξυλώσω, δεν θα το στερεώσω. Θα σας δείξω στην πορεία για ποιο λόγο το κάνω αυτό. Άριχτα λοιπόν και σε αυτή την πλευρά. Φτάνω στον τελευταίο πόντο που θα έκλεινα με ένα βουβό. Είναι σαν να την έχω τελειώσει. Θα άφηνα λίγο νήμα για να το στερεώσω, θα το αφήσω, το κόβω. Και αυτή η πλευρά τώρα που έχω πλέξει τελευταία είναι η πίσω πλευρά της τσάντας μου. Που θα μπει. Αυτή λοιπόν είναι η μπροστινή. Στην πίσω πλευρά που έχω αφήσει το νήμα μου σε αναμονή, πρέπει να στερεώσω το καπάκι. Από τη στιγμή που έχω βάλει το πλέγμα μέσα μαζί με την ενίσχυση, δεν θα μπορώ να το ράψω με αυτό το νήμα, γι' αυτό λοιπόν θα το ξυλώσω για να μπορέσω να το ενώσω και μετά θα ξανακάνω αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, μία σιρούλα είναι, θα την κάνω. Θα βάλω δύο πρόχειρα σημάδια για να δω πού ακριβώς πέφτει το καπάκι. Βάζω καρφίτσες χωρίς κεφάλι για να το σηκώσω και να δω πού είναι τα σημάδια μου. Έχω σημάδια και στις γωνίες για να μου γίνουν όλα ευθεία, να βάλω σωστά το καπάκι. Και παρατηρώντας βλέπω ότι είναι εκεί που τελειώνει το shell. Πάντα να βάζετε ένα σημάδι δικό σας, νοητό, στο σχέδιο που κάνετε, για να τηρείτε αυτή τη νοητή ευθεία και να ράβετε εύκολα το καπάκι σας και ίσια. Ξυλώνω λοιπόν αυτή τη σιρούλα. Θα βάλω ένα ποντοδείκτη για να μου ξυλωθεί παραπάνω. Και ενώνω το καπάκι. Με βελόνα και το νήμα. Εγώ σας έχω πει και άλλες φορές ότι γυρίζω πίσω όταν κάνω την πρώτη φορά. Περάσω στις τρύπες μου γιατί θέλω να είναι όλο σαν γαζί. Και αφού λοιπόν ένωσα το καπάκι μου, θα ξανακάνω την ίδια διαδικασία για να ολοκληρώσω την τσάντα μέσα. Πάμε. Άριχτα με το πλέγμα. Στερεώνω το νήμα μου με βελόνα. Και το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε σωστά και ίσια το κούμπομά μας. Το κούμπομα που έχει το kit είναι αυτό που από πίσω πιάνεται με σχάρα
Βάζω ένα σημάδι. Επειδή εγώ έχω μέσα την επένδυση στην άσπρη, θα βάλω με το μολυβάκι μου δύο σημαδάκια. Και θα πάρω ένα ψαλίδι για να κάνω δύο μικρές τρυπούλες να μου περάσουν εύκολα τα γατζάκια. Εάν δεν έχετε βάλει επένδυση, σαφέστατα και όταν κεντράρετε όμορφα και ωραία το κούμπομά σας, απλά το περνάτε πίσω το πλεκτό σας. Εδώ εγώ απλά σας δείχνω κολπάκια και σε οποιαδήποτε άλλη τσάντα αν χρησιμοποιήσετε, πώς να περνάτε εύκολα το κούμπομα και σωστά και ίσια. Το πέρασα λοιπόν πίσω, θα το σταθεροποιήσω με τη σχάρα, πιάνοντας και το πλέγμα μαζί, να το... Αφού λοιπόν έβαλα και το κούμπομα, έχω τελειώσει και θέλω μόνο τη φόδρα μου μέσα. Όμορφο μέγεθος, χωράει αρκετά πράγματα σε μία βόλτα. Να τη φόδρα μου. Θα τη ράψω με κλωστή και βελόνα και είμαι έτοιμη. Θα περάσω την αλυσίδα και θα σας τη δείξω ολοκληρωμένη. Δεν είναι υπέροχη. Είναι πραγματικά μια πολύ λαμπερή και σικ τσάντα. Υπάρχει σε πολλά χρωματικά kit, σε πολλούς συνδυασμούς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για τα νέα μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με νέες δημιουργίες και κολπάκια.